Λία που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ είχε η μαφία των δημοτικών υπαλλήλων. Σε συνεργασία με ιδιώτες παρήχαν επιπληρωμή προστασία σε καταστηματάρχες εκβιάζοντάς τους. Τα διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης πλησίαζαν επιχειρηματίες, κυρίως του κέντρου της Αθήνας, τους προσέφεραν και τους παρήχαν προστασία, κυρίως σε ό,τι αφορούσε τη βεβαίωση προστήμων. Μάλιστα, έστελναν στοχευμένους ελέγχους στα καταστήματά τους, ώστε να τους εξαναγκάσουν να ζητήσουν τελικά την προστασία. Το κουβάρι άρχισε να εξετυλίγεται από ένα email. Επιχειρηματίας του κέντρου της Αθήνας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης, κατήγγειλε όσα συνέβαιναν. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ και αρκετό καιρό κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή φίλων συναδέλφων μου και τους εκβιάζουν για να βγάζουν μεροκάματο. Κανείς δεν θέλει να καταγγείλει την κατάσταση που θα σας πω, γιατί όλοι φοβούνται. Τα αρχηγικά μέλη αρχικά προσέγγιζαν υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε δημόσιες υπηρεσίες επιφορτισμένες με τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχείων και οικοδομικών εργασιών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, στις τρεις μηνύσεις γίνεται σφράγιση. Τότε περνάει μια κυρία που συστήνεται ως και λέει ότι μπορεί να μεσολαβήσει να μην γίνει τρίτη μήνυση, αλλά εννοείται με το αζημίωτο. Αν κάποιος δεν της δώσει χρήματα, μετά από λίγες μέρες, ως διαμαγείας, έρχονται πάλι οι δημοτικοί και κάνουν την τρίτη μήνυση. Κάποιοι φίλοι μου υπέκυψαν στον εκβιασμό της και έδωσαν χρήματα, αλλά αυτή το έχει κάνει σύστημα και περνάει ανατακτά χρονικά διαστήματα για να παίρνει λεφτά. Και όντως, μέχρι τώρα στα συγκεκριμένα μαγαζιά δεν έγινε άλλος έλεγχος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως αυτή η κατάσταση. Οι υπάλληλοι, λόγω της θέσης που κατήχαν, γνώριζαν και παρήχαν στα διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης πληροφορίες που αφορούσαν επικείμενους ελέγχους καταστημάτων. Στο, έχει το νου σου, στο, ε. Στο, τι να κάνω, τώρα είναι που θα πάνε. Δεν θα πάνε τώρα, έχει πολλές καταγγελίες, θα του την πέσουνε και δεν θα το ξέρουμε. Απλά πες του, μην είσαι και εσύ τόσο κραυγαλαίος ρε φίλε, με κάποιο τρόπο, αλλά πού να πάει και αυτός ο άνθρωπος. Η οργάνωση είχε και έτοιμο κατάλογο. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 6.000 έως 16.000 ευρώ ανά έτος από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 1.500 ευρώ ανά έτος από περίπτερα, ενώ διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις που έλαβαν αμοιβές από 1.000 έως 35.000 ευρώ για μία παράνομη ενέργεια ή παράληψη. Η Φωκίωνος Νεγρή, τα δύο μαγαζιά συν το Τσίπουρο, είναι 3.000 ευρώ έκαστος. Ναι. Το περίπτερο είναι 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Οι παλαιών πατρών Γερμανού που δεν σβήσαμε, που δεν μπορούσαμε γιατί ήταν η αρχή διαφάνειας, μας δίνει 2.000. Θα το προσπαθήσουμε. 14 άτομα συνελήφθησαν, 7 άνδρες και 7 γυναίκες, με μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο στην ιεραρχία και τη δράση της οργάνωσης, και κατηγορούνται για σωρία παραβάσεων. Οι υπάλληλοι τέθηκαν σε αργή από το Δήμο Αθηναίων. Έχουν σχηματιστεί ήδη δικογραφίες για τους 14, είναι και άλλοι 9 που σχηματίζουν δικογραφίες που δεν είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά συμμετείχαν σε ένα δεύτερο ρόλο. Αυτή θα πάει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Σύμφωνα με πηγές από την περιφέρεια Αττικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση και να επιβληθούν οι σχετικές διοικητικές ποινές. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τη δράση τους. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι και πάλι κοντά μας. Δομή, οργάνωση και τιμοκατάλογος, ομός εκβιασμός. Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται, η απόλυτη αρχηγός ήταν η 43χρονη Νάνση. Ήταν η αρχηγός του κυκλώματος εκβιασμών τουλάχιστον καταστηματαρχών, ξενοδόχων και άλλων επιχειρήσεων στην Αθήνα. Συναρχηγός ήταν ένας 64χρονος. Εισπράκτορας ήταν ο 40χρονος αδερφός της και αποθηκάριος των χρημάτων η 74χρονη μητέρα της. Διακριτή ρόλη και κάποιος στρατολογούσε όλα αυτά τα μέλη. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά η δουλειά, όπως λένε χαρακτηριστικά η αστυνομική διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων, καθώς είχαν συνεργούς, τον δηματάρχη της Δημοτικής Αστυνομίας, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υγειονομικού Ελέγχου και υπηρεσιών δόμησης. Τα μέλη του κυκλώματος ουσιαστικά προσέγγιζαν, λένε, τους καταστηματάρχες, τους προσέφεραν προστασία, είτε για να μην βεβαιώνονται παραβάσεις, είτε για να διαγράφονται παραβάσεις, είτε για να ενημερώνονται για ελέγχους, είτε να γίνονται έλεγχοι προκειμένου να εκβιάζουν ουσιαστικά και να πιέζουν προκειμένου να ενδώσουν στις εκβιαστικές απαιτήσεις. Ακούσαμε ότι τα μέλη της οργάνωσης συλλάμβαναν από 1.000 έως 35.000 ευρώ ανά περίπτωση. Είναι χαρακτηριστικός βέβαια και ένας διάλογος ή μια τουλάχιστον αναφορά ενός καταστηματάρχη προς την 43χρονη αρχηγό. Θεωρώ το να δίνουμε 12.000 ευρώ και πέσει 16.000 ευρώ και να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η προστασία ποια είναι δηλαδή, να μας κλείσουν δύο μέρες και να τραβήξουμε εμείς σφραγίδα, αυτή είναι η προστασία, και να δίνουμε αυτά τα χρήματα, ουσιαστικά και δώσει τα χρήματα, είχε γίνει έλεγχος, είχαν βεβαιωθεί παραβάσεις και μετά αμέσως 43χρονη επικοινωνεί με τους συνεργούς της προκειμένου ουσιαστικά να τους επιπλήξει για το, λοιπόν, γιατί έκανε αυτούς τους ελέγχους. Να σου πω ότι οι υπάλληλοι παίρνανε από 6.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ ανακατάστημα
κάθε χρόνο. Από τις ως τώρα έρευνες προκύπτει ότι είχαν εκβιάσει τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο 47 καταστηματάρχες, λαμβάνοντας 700.000 ευρώ. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, το μέγεθος των χρημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και φυσικά εντοπίστηκαν και 450.000 περίπου ευρώ στην κατοχή των κατηγορουμένων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.